Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της σπατάλης σε αρδευτικά έργα αλλά και τη μείωση της υφαλμήρωσης των υδάτων με ορθή γεωργική πρακτική παρουσιάστηκε από καθηγητές γεωπονικής με κλιμάκιο τεχνοκρατών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Τριφυλίας. Όπως είπαμε, έχουμε τη δυνατότητα δυναμικού ελέγχου, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο να παίρνουμε την πληροφορία. Δηλαδή την κατάσταση του φυτού την έχουμε σε πραγματικό χρόνο, αλλά τώρα ξέρουμε ότι τώρα χρειάζεται σταγόνα ή δεν χρειάζεται. Εντάξει. Και φυσικά εννοείται ότι αυτό συνδυάζεται απόλυτα και με τις ατμοσφαιρικές μεταβολές. Δηλαδή, αν έχεις βροχή, ας πούμε, προφανώς το φυτό θα λειτουργήσει διαφορετικά. Άρα, δυναμικά και από εκεί μπορείς να καταλάβεις ότι δεν χρειάζεσαι την άρδευση. Και φυσικά τη δυναμική επιτήρηση της καλλιέργειας, δηλαδή το side application, όπως είπαμε. Το πρόγραμμα, όπως επισημάνθηκε, θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση ποσοτήτων νερού που σπαταλούνται στην διάρκεια της άρδευσης. Να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας, όπως ακούσατε, τα drone για την εκτίμηση των αρακών σε νερό και να αξιοποιήσουμε συστήματα τα οποία είναι πολύ μικρού κόστος για την εκτίμηση των αρακών σε νερό στις καλλιέργειες σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα που εφαρμόζει παραμέτρους και αισθητήρες για πρώτη φορά. Στην περιοχή ήδη έχουν ξαναγίνει και στην περιοχή παρόμοιες ενέργειες και πιστεύουμε αυτό το ερευνητικό πιλωτικό πρόγραμμα να μπορέσουμε εμείς μετά με τα στοιχεία που θα αντλήσουμε από την υλοποίησή του να υποστηρίξουμε τους παραγωγούς της περιοχής μας. Τα αποτελέσματα είναι απτά και όπως σημείωσαν οι παραγωγοί στην συνέχεια, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών οδηγεί σε περαιτέρω θετικές καλλιεργητικές πρακτικές. Βοηθάνε την περιοχή γιατί ξέρουμε οι καλλιέργειοι ότι θα θέλουμε όσο η υγρασία να πέφτει, με αποτέλεσμα θα είναι τεράστια η οικονομία στον ουρό. Σας είπα ότι με αυτό που έκανα εγώ έβινα 70% επιπλέον που πήγαινε άχρηστο και η παραγωγή μου ήταν ίδια.